Βαλτάσαρ, ώρας εις εφάνει εις εμέ το Δανιήλ μετά την εις εμέ φανίσα πρώτερον. Κι είδον εν τη οράση και ότε είδον ήμην εν σούση στη βασιλευούση εν τη επαρχία Ελάμ και είδον εν τη οράση και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ηλαή και σήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον. Κι δού είστα το έμπροσθεν μου ποταμός, έμπροσθεν του ποταμού κρυός εις έχων κέρατα και τα κέρατα εις εν ψηλά. Το εν όμως υψηλότερον του άλλου και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον. Είδον των κρυών κερατίζοντα προς την δύση και προς τον βοράν και προς τον νότον. Και δεν θηριών η δύνατο να σταθεί έμπροσθεν αυτού και δεν υπήρχε ενώ ελευθερών εκ της χειρός αυτού, αλλά έκαμνε κατά τη θέληση αυτού και μεγαλύνθη. Ενώ δε εγώ εσκεπτόμουν, εδώ ιδού τράγος ήρχε το από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης και δεν ήγγιζε το έδαφος και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. Και ήλθε νέος του κρυού του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κρυόν, και εξυγριώθη κατά αυτού, και εκτύπησε τον κρυόν, και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού. Και δεν είναι το δύναμισεν το κρυό, και, και να σταθεί έμπροσθεν αυτού, αλλά έλειψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού. Δια τούτο τράγωσε μεγαλύνθη σφόδρα και όταν εδυναμώθη συνετρίβει το κέρας το μέγα και ανταυτού ανέβησαν τέσσερα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Και εκ του ενός εξ αυτού εξήλθεν εν κέρας μικρόν, το οποίο εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον και προς την ανατολήν και προς την γην της δόξης. Και μεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού. Και έριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων. Και κατεπάτησεν αυτά. Μάλιστα εμεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσεν από αυτού την παντοτινή θυσίαν και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατευλήθη. Και το στράτευμα παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γης την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Τότε ήκουσα Αγίου Τινός Λαλούντος και άλλος Άγιος έλεγε προς τον Δίνα Λαλούντα «Έως πότε θέλει διαρκή η όρασης υπέρ της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωση και το αγιαστήριον και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτησιν» και είπε προς εμέως 2.300 ημερονικτίων. Τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστεί. Και ότε εγώ ο Δανιήλ είδον την όραση και ζήτουν την έννη, τότε ιδού εστάθη εμπροσθέν μου θέα ανθρώπου και ήκουσα φωνήν ανθρώπου εν μέσω του λαΐ ή της έκραξε και είπε «Γαβριήλ, κάμε τον άνθρωπον τούτον να εννοήσει την όραση». Και ήλθε πλησίον όπου ιστάμην και ότε ήλθενε τρόμαξα και έπεσον επί πρόσωπον μου. Ο δε είπε προς εμέ ενόησον ιέ του ανθρώπου, διότι η όραση είναι δια τους εσχάτους καιρούς. Και ενώ ελάλη προς εμέ, εγώ ήμουν βυθισμένος εις βαθύν ύπνον με το πρόσωπον μου επί την γην. Πλην με ήγγισε και με έκαμε να σταθώ όρθιος. Και είπε ενιδού εγώ θέλω σε κάμι να γνωρίσεις τι θέλει συμβεί εν της εσχάτης της οργής, διότι εν το ορισμένο καιρό θελείστε το τέλος. Ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και το κέρος το μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Το δε ότι συνετρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν συνεγερθεί εκ του έθνους τούτου, πλην ουχή κατά την δύναμη αυτού. Και εν της εσχάτης κερής της βασιλείας αυτών, ότε εανομή εφθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς, σκληροπρόσωπος και συνετός εις απανουργίας. Και η δύναμη σε αυτού θέλει είστε ισχυρά, ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως, και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευωδούστε και κατορθώνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και των λαών των Άγιων και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμι να ευωδούται η απάτη εν τη χειρή αυτού και θέλει μεγαλυνθεί εν την καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντας των αρχόντων πλην θέλει συντριφθεί άνευ χειρός. Και η ρυθίσα όρασης περί των ημερονυχτίων είναι αληθής. Συ λοιπόν σφράγισον την όραση διότι είναι δια ημέρας πολλάς. Και εγώ Δανιήλε λιποθύμησα
και ήμουν ασθενής ημέρα στην Άς. Μετά ταύτα εισηκώθην και έκαμνον τα έργα του βασιλέως, εθαύμαζον δε δια την όρασιν και δεν υπήρχεν ο ενών. Αμήν. Είναι η δεύτερη όραση που μέσα σε δύο χρόνια ο Θεός δείχνει στον Δανιήλ προσωπικά, γιατί μέχρι τότε έδειχνε σε άλλους και την ερμηνεία των ενυπνίων ή των οράσεων, των άλλων ο Θεός έδινε στο Δανιήλ. Τώρα όμως, επί της βασιλείας του τελευταίου βασιλέως της αυτοκρατορίας του Ναβουγοδονόσορα, των Βαβυλωνίων, δηλαδή του Βαλτάσαρ, ο οποίος όπως θα θυμάστε ήταν αυτός που με την ασέβειά του προκάλεσε το Θεό την τελευταία νύχτα της ζωής του, ονειδίζοντας τα σκεύη του ναού του Θεού, τα Άγια της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρώτο έτος έδειξε λοιπόν ο Θεός μία όραση στον Δανιήλ, ήταν στο 7ο κεφάλαιο, όπου του αποκάλυψε τέσσερα θηρία. Το πρώτο το λιοντάρι, που όπως είπαμε ήταν η αυτοκρατορία της Βαβυλώνος και διήρκησε 70 χρόνια, από το 606 μέχρι το 536. Το δεύτερο ήταν η Μηδοπερσική αυτοκρατορία, όμοια με Άρκτον, και διήρκησε περίπου 200 χρόνια, 530 με 330. Το τρίτο ήταν η Ελλάδα, η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διήρκησε και αυτή περίπου 200 χρόνια, 330 ως 140, με όμοια με Λεοπάρδαλη. Το τέταρτο θηρίο ήταν τρομερό και φοβερό, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που αυτή καθεαυτή διήρκησε και αυτή 200 χρόνια, 250 από το 145-150 π.Χ. μέχρι το 100 μετά Χριστό, την πρώτη δηλαδή στην ουσία Αποστολική Εκκλησία. Ιδιαίτερα όμως για το τέταρτο ζώο, ο Δανιήλ βλέπει και την εξέλιξή του. Είναι ένα ζώο που εξελίσσεται. Πριν όμως δούμε την εξέλιξη του τετάρτου ζώου, ας δούμε, εγώ θα το διαβάσω, μην γυρίζετε εσείς, στο ΙΓ κεφάλαιο, όταν ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, αποκαλύπτει στον Ιωάννη τον Αντίχριστο, τον αποκαλύπτει με ακριβώς τα ίδια ζώα. Την Πάρδαλη, τον Άρτο, τον Λέοντα και στο τέλος ένα ζώο τρομακτικό που είχε μεγάλη εξουσία, η πληγή του ήταν θανατηφόρος και είχε 7 κεφαλάς και 10 κέρατα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην όραση του Δανιήλ. Είναι ο Λόγος του Θεού θαυμαστός, αδελφοί. Δένει μέσα σε όλα τα βιβλία, αν και είναι διαφορετική η συγγραφής. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ένας είναι ο συγγραφεύς, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ανθρώπους χρησιμοποιεί, ο συγγραφεύς είναι ένας, οι άνθρωποι είναι πολλοί. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη όραση, στον πρώτο χρόνο του Βαλτάσαρ, δείχνει ο Θεός στο Δανιήλ τα τέσσερα ζώα. Θέλω να τονίσω ότι ο Δανιήλ δεν έχει καθόλου όραση για την οικονομία της Χάριτος, για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όπως οι πρώτες τρεις αυτοκρατορίες, δηλαδή όπως είπαμε των Βαβυλωνίων, των Μηδοπερσών, της Ελλάδος αλλά και της Ρώμης, είναι η μία συνεχόμενη της άλλης. Ιδιαίτερα για το τελευταίο θηρίο, για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να το δούμε αν θέλετε, είναι σελίδα 794, στο 23 εδάφιο, τι ωραία που περιγράφει τις τρεις περιόδους. Λέει λοιπόν στο 23, και εκείνος είπε το θηρίον το τέταρτον, θέλει είστε η τέταρτη βασιλεία επί της γης, ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών και θέλει καταφάγει πάσαν την γην και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τρομακτική πολεμική δύναμη και ικανότητα, όπου καταστρέφει και καταπατεί όλη την ανθρωπότητα τότε τη γνωστή. Το επόμενο όμως, και 10 κέρατα είναι, και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την εστέλουση εγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Αυτοί οι 10 βασιλείς που θα εγερθούν εξ αυτής της βασιλείας είναι το επόμενο σημείο, συνέχεια δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αν βγάλουμε από τη μέση την Εκκλησία του Χριστού. Αμέσως ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει χαρακτηριστικά, πρώτον ότι δεν είναι πολεμοχαρής, δεύτερον δεν επικρατεί με πολέμους και με μάχες, και τρίτον δεν έχει ένα βασιλιά, όπως είχαν όλες οι άλλες βασιλείες. Είχαν τον Ναβουχοδονόσορα, μετά τους διάφορους κατά καιρούς Πέρσες, Αρταξέρξη, Δαρίο, Κύρο και λοιπά. Και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πάλι υπήρχε ένας
αυτοκράτορας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 10 για την ώρα. Δεν υπάρχει ένας, θα αποκαλυφθεί όμως ο ένας. Τώρα λοιπόν είμαστε σε αυτή την περίοδο, όπου έχει ξεκινήσει από το 48, το 53 στην πραγματικότητα, αλλά στην τελευταία γενιά από το 48, μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, έχει ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος, τη δεύτερη περίοδος του τετάρτου θηρίου. Το πρώτο, είπαμε, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το δεύτερο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι θαυμαστό ότι μετά από 2.000 χρόνια τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε σε 15 περίπου κράτη ευρωπαϊκά κοινό νόμισμα. Ετοιμάζεται ο κοινός στρατός, ετοιμάζονται τα κοινά σύνορα, ήδη υπάρχει η συμφωνία του Σέγγεν για κοινά σύνορα μέσα σε, αν θυμάμαι καλά, 10 κράτη, και ετοιμάζονται να μπουν και άλλα κράτη μέσα. Δηλαδή επεκτείνεται με ένα θαυμαστό τρόπο, όχι πολεμικό, όχι κατακτητικό, αυτό το τέταρτο θηρίο σε αυτή την εποχή με τους 10 βασιλείς. Όμως και αυτή η περίοδος θα τελειώσει, γιατί στο 24 εδάφιο συνεχίζω, το διαβάζω μάλλον από την αρχή, και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την εστέλουση γεγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης, όπου είμαστε όπως είπαμε σήμερα, και κατόπιν αυτών και ύστερα από αυτή την περίοδο, άλλος, όχι άλλοι, όχι πολλοί, άλλος ένας, και αυτός είναι ο Αντίχριστος, θα εγερθεί, και αυτός θα διαφέρει τον πρώτον και θα υποτάξει 3 βασιλείς. Και θέλουν συλλαλήσει, και το χαρακτηριστικά τώρα του Αντιχρίστου, θέλουν συλλαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου, θα είναι ασεβής, θα είναι όχι μόνο ασεβής, αλλά θα λέει και λόγια βλάσφημα, θα λαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου, θα κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου. Εδώ προσοχή μεγάλη, δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού έχει φύγει, γιατί αν δεν είχε φύγει η Εκκλησία του Χριστού δεν θα μπορούσε να έχει αποκαλυφθεί το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου, και θα το δούμε αναλυτικά αυτό, και θέλει διανοηθεί και μεταβάλει καιρούς και νόμους, θα αλλάξει τα πάντα, και θα δοθεί εις την χείρα αυτού, και θέλουν συνδοθεί εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεως καιρού, επί 3,5 χρόνια, τα τελευταία 3,5 χρόνια, αφού τα πρώτα 3,5 χρόνια της τελευταίας εβδομάδος του λαού Ισραήλ τα πράγματα θα είναι σε μεγαλύτερη ευημερία και σε ελευθερία, το χάραγμα και η προσκύνηση της εικόνας του Αντίχριστου θα είναι προαιρετική, πρόταση θα κάνει ο Αντίχριστος, μετά όμως τα 3,5 χρόνια θα αποκτήσει την ισχύ του δικτάτορα και εκεί θα επιβάλλει με ποινή ότι δεν θα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει, δεν θα μπορεί να ζει δηλαδή στην πραγματικότητα, όποιος δεν προσκυνεί στην εικόνα του Αντίχριστου και δεν βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Και στο 26 συνεχίζουμε, κριτήριον όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού δια να φθαρεί και αφανιστεί ως τέλος. Εδώ είναι η Δευτέρα Παρουσία, όπου κατεβαίνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αφού προηγουμένως έχει φανεί πρώτον στο τέλος δηλαδή της εφταετίας το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, έχει στείλει τους αγγέλους κατόπιν ο Ιησούς Χριστός για να μαζέψει τους Αγίους με την επισύναξη των Αγίων υπό των αγγέλων, έχει γίνει αυτά στη γη, έχει γίνει στον ουρανό, γίνεται κατόπιν ο γάμος του Αρνίου, και αφού γίνει ο γάμος του Αρνίου, παρουσία της νύμφης αλλά και των φίλων του νυμφίου. Η νύμφη είναι η Εκκλησία του Χριστού που υρπάγει στην αρχή της εφταετίας, και οι φίλοι του νυμφίου είναι η Παλαιά Διαθήκη που η Εκκλησία υρπάγει από το Χριστό, και στο τέλος της εφταετίας οι φίλοι του νυμφίου είναι η Παλαιά Διαθήκη πριν Χριστού αλλά και της εφταετίας του Αντίχριστου, οι οποίοι θα επισυναχθούν από τους αγγέλους. Αφού γίνει ολοκληρωθεί και ο γάμος του Αρνίου και τα πάντα έρθουν σε τελειότητα στον ουρανό, τότε κατά το Λόγο του Θεού ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα υπό τον Χριστό, θα κατέβει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και πάντα στους αγγέλους αυτού, και ο Αντίχριστος θα δει απάνω τα στρατεύματα των Ιησού Χριστών πάνω στο άλογο, θα τους θεωρήσει εξωγήινους και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μάχη του Αρμαγεδόνος. Θα μαζέψει όλα τα στρατεύματά του, όλη τον κόσμο, για να πολεμήσουν εναντίον των εισβολέων, των εξωγήινων, που δεν είναι άλλος βέβαια από τον Ιησού Χριστό και τους Αγίους. Βέβαια δεν θα γίνει μάχη, αλλά θα ρυφθεί
ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης για πρώτη φορά θα ανοιχθούν οι πύλες της κολάσεως και θα ρυφθεί μέσα ο Ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, ο δε Σατανάς και Διάβολος θα δεθεί για 1000 χρόνια. Την αυτή περίοδο των 1000 ετών θα βασιλεύει επί της γης στο θρόνο του Δαβίδ, στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς Χριστός εν ράβδο σιδηρά, επί πάντα τα έθνη, οι δε Άγιοι άνθρωποι του Θεού θα απολαμβάνουν το μισθό τους επί της γης, έχοντες εξουσία επάνω πόλεων, καθώς είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή η γέννη είναι και εν συντομία η φανέρωση, η όραση, η πρώτη που έδειξε ο Θεός στον Δανίηλ. Όμως τώρα δείχνει μια δεύτερη όραση, μια δεύτερη γενεαλογία θα λέγαμε, και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί και ο Ιησούς Χριστός έχει δύο γενεαλογίες. Μία στο Ματθαίο και μία στο Ματθαίο που αρχίζει από τον Αβραάμ και μία στο Λουκά, με διαφορετικά πρόσωπα και από διαφορετικές διακλαδώσεις που αρχίζει από τον Αδάμ και οι δύο τελειώνουν στην γέννηση του Ιησού Χριστού από την Παρθένο Μαρία. Με το ήττα κεφάλαιο παρατηρείται και μας αποκαλύπτει ο Θεός το δεύτερο, όχι δεν θα έλεγα γενεαλογικό δέντρο, αλλά το δεύτερο ιστορικό δέντρο του Αντιχρίστου. Την προέλευση δηλαδή από άλλη περίοδο. Η δεύτερη λοιπόν αυτή όραση είναι στον τρίτο χρόνο του βασιλέως Βαλτάσαρ, όπου ο Δανίηλ βρίσκεται στον ποταμό Ουλαΐ στην επαρχία Ελάμ και καθώς εσήκωσε ξαφνικά τους οφθαλμούς του, είδε μπροστά στον ποταμό έναν κρυό έχοντα κέρατα δύο υψηλά, το ένα υψηλότερον του άλλου, και το υψηλότερον εξεφύτρωσε ύστερα. Επειδή γνωρίζουμε ότι στο τέλος στέλνει ο Θεός τον Γαβριήλ για να αποκαλύψει στο Δανιήλ και να εξηγήσει, να ερμηνεύσει την όραση, εμείς θα τα παρακολουθούμε ταυτόχρονα, ώστε να έχουμε και την όραση και την ερμηνεία που ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δίνει. Ξαναδιαβάζω λοιπόν το 3 εδάφιο και έπειτα θα διαβάσω το 20. Και εσήκωσα τους οφθαλμούς σου και είδον και ειδού ίστα το έμπροσθεν του ποταμού κρυός εις έχων κέρατα και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το ένα όμως υψηλότερον του άλλου και το υψηλότερον εξεφύτρωσε ύστερον. Και την ερμηνεία που δίνει ο Κύριος στο 20 εδάφιο, ο κρυός τον οποίον είδες Δανιήλ, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Είναι και πάλι, αλλά η αρχή αυτή τη φορά από αυτή την ιστορική διαδρομή είναι από τους Μηδοπέρσες, από τη Μηδοπερσική Αυτοκρατορία, και ο κρυός είναι η αυτοκρατορία των Μήδων και των Περσών, όπου έχουν δύο κέρατα, τους Μήδες και τους Πέρσες, το δεύτερο αργότερα όμως μεγαλύτερο, ακριβώς όπως έγινε. Ξεκίνησε η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία από τους Μήδους, όμως ολοκληρώθηκε, εξελίχθηκε και τελείωσε με τους Πέρσες, η οποία είναι το δεύτερο κέρατο, το οποίο αργότερα εξεφύτρωσε, μεγαλύτερο και ισχυρότερο του πρώτου έγινε. Συνεχίζουμε στο 4 εδάφιο. Και είδον των κρυών κερατίζοντα προς δύσιν και προς βοράν και προς νότον, και ουδέν θηρίον η δύνατο να σταθεί έμπροσθεν αυτού, και δεν υπήρχε νο ελευθερών εκ της χειρός αυτού, αλλά έκαμνε κατά τη θέληση αυτού και μεγαλύνθη. Θέλω να προσέξουμε σε αυτή την εικόνα που μας δείχνει ο Θεός, ότι ο κρυός κερατίζει προς δύση, προς βορρά και προς νότο, που σημαίνει ότι βρίσκεται στην Ανατολή. Για σας Ανατολή είναι από εδώ. Στην Ανατολή και κερατίζει προς νότο, κερατίζει προς τη δύση και κερατίζει και προς τον βορρά. Και κανένα θηρίο δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά του, πλήρης επικράτησης της αυτοκρατορίας των Μήδων και των Περσών. Στο 5 εδάφιο. Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ιδού τράγος ήρχε το εκ της δύσεως, προσέξτε τώρα, εκ της δύσεως έρχεται ο τράγος, ο οποίος είναι η Ελλάδα, σε σχέση με την Ανατολή που είναι η Μήδη, η Πέρσες, σε σχέση νότιο-ανατολικά που είναι η γη της δόξης και νοτιάς που είναι όλη η περιοχή της Αιγύπτου και γενικά της Λιβύης, όπου πράγματι ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι κάτω, κυριεύσε όλες τις χώρες αυτές. Το ξαναδιαβάζω. Ιδού τράγος έρχεται από της δύσεως, επί προσώπου πάσης της γης,
και δεν ήγγιζε το έδαφος και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού και ήλθεν έως του κρυού του έχοντος τα δύο κέρατα τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις των κρυών και εξυγριώθηκα ταυτού και χτύπησε των κρυών και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού και δεν το δύναμισεν το κρυό να σταθεί έμπροσθεν αυτού αλλά έριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού δια τούτο ο τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα μέχρι εκεί. Και ειδού λοιπόν τράγος έρχεται από τη Δύση. Την ερμηνεία θα δώσουμε πρώτα στο 21 εδάφιο. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς Ελλάδος. Και το κέρας το μέγατο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Είναι απόλυτα σαφές ότι ξεκινάει η αυτοκρατορία της Ελλάδος, η οποία κατεξοχήν επιτίθεται εναντίον των Περσών. Το διαβάζω αυτό και είδον ότι επλησίασεν εις των κρυών, που είναι οι Μίδοι και οι Πέρσες, και εξυγριώθηκα ταυτού και χτύπησε τον κρυόν και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού και δεν το δύναμισε το κρυό να σταθεί έμπροσθεν αυτού αλλά έριψε αυτόν κατά γης και κατεπάτησε αυτόν και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού δια τούτο ο τράγος εμεγαλύθη σφόδρα. Πλήρης η επικράτησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλη την Ανατολή. Συνεχίζεται όμως η όραση. Και ότε ενεδυναμώθη συνετρίβει το κέρας το μέγα και ταυτού ανέβησαν τέσσερα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσερις ανέμους του ουρανού και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρών το οποίο είναι μεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον, προς την ανατολή και προς τη γην της δόξης και μεγαλύθη έως του στρατεύματος του ουρανού και έριψεν εις τη γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά. Μάλιστα μεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσε από αυτού την παντοτινή θυσία και το Άγιον Κατοικητήριον αυτού κατευλήθη και το στράτευμα παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γης την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Ας δούμε και την ερμηνεία απευθείας από το Λόγο του Θεού. 22 εδάφιο. Το δε ότι συνετρίβει το κέρας το μέγα και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, φανερώνει ότι τέσσερα βασίλεια θέλουσι εγερθεί εκ του έθνους αυτού, πλην ουχή κατά την δύναμη αυτού. Και αλήθεια και θαυμαστά είναι βέβαια ότι αυτά έχουν γραφτεί πολλά χρόνια πριν το Μέγα Αλέξανδρο και προφανώς πολλά χρόνια από σήμερα. Αλλά όπως ακριβώς τα έδειχνε ο Θεός στον Δανιήλ, έτσι ακριβώς και συνέβησαν. Γι' αυτό αδελφοί, εδώ να κάνουμε μία παρατήρηση, η οποία είναι απόλυτα ορθή, ότι η ιστορία είναι γραμμένη από το χέρι του Θεού. Η ιστορία των ανθρώπων από αρχής και μέχρι το τέλος είναι προσδιορισμένη από το Θεό. Δεν γίνεται επειδή ξαφνικά βρέθηκαν ισχυροί άνδρες όπως ο Ναβουγοδονόσορ ή ο Κύρος ή ο Δαρίος ή ο Αλέξανδρος ή οι Κέσαρες, ξέρω εγώ ποιοι δημιούργησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όλα και πίσω από όλη την ιστορία είναι ο Κύριος. Αλλά όπως είναι πίσω από όλη την ανθρώπινη ιστορία ο Θεός και όλο το έργο του Κυρίου γίνεται για να φτάσει ο Θεός στη σωτηρία όλων των ανθρώπων αν είναι δυνατόν και εν πάση περιπτώσει όλων αυτών που τελικά θα επικαλεστούν το όνομα του Χριστού, πρέπει επίσης να ξέρουμε δύο πράγματα, ότι ο διάβολος που ξέρει τη γραφή αντιστέκεται στην εκπλήρωση του Λόγου του Θεού, αντιστέκεται με όλες τις δυνάμεις. Αυτό όμως είναι απόλυτα παρηγορητικό, γιατί όπως δεν καταφέρνει να μετατρέψει την ανθρώπινη ιστορία και τελικά γίνεται αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί και αυτός ξεσηκώνει εχθρούς και αυτός ξεσηκώνει καταστάσεις και αυτός προσπαθεί να αλλοιώσει το σχέδιο του Θεού, αλλά όπως δεν καταφέρνει να αλλοιωθεί στο ελάχιστο το σχέδιο του Θεού στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος, κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός είναι πίσω από την ιστορία του κάθε ενός από εμάς. Και όταν λέω ιστορία εννοώ την προσωπική μας ζωή. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ο Θεός είναι πίσω στη ζωή μας.
και όπως αγωνίζεται να εκπληρωθεί το σχέδιό του, και για μέν τα ιστορικά γεγονότα τα καταφέρνει, γιατί δεν χρειάζεται η θέληση και η εξήτηση του ίδιου του ανθρώπου, κατά τον ίδιο τρόπο αγωνίζεται να εκπληρωθεί το σχέδιό του στη ζωή μας για τη σωτηρία μας, με όλες του τις δυνάμεις. Όμως εδώ δεν τα καταφέρνει πάντοτε, γιατί ο διάβολος χρησιμοποιεί ένα στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας όπως τον έχει φτιάξει ο Θεός, της απόλυτης ελευθερίας. Και ο Θεός δεν μπορεί να παραβεί το λόγο του, είναι πιστός στο λόγο του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Όταν αγωνίζεται μεν να μας φέρει στον ουρανό, όμως και ο διάβολος αγωνίζεται ανθρωποκτόνος απαρχής να μας ρίξει στο σκοτάδι, και πολλές φορές επιτυγχάνει του σκοπού του ο Θεός, αλλά και πολλές φορές επιτυγχάνει του σκοπού του ο διάβολος. Και το κρίσιμο σημείο για τον άνθρωπο είναι η υπακοή στο λόγο. Το κρίσιμο σημείο είναι να δεχθείς το θέλημα του Θεού. Γιατί ο διάβολος τι κάνει, τι προσπαθεί να κάνει? Να σε απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που θα δεχθείς το λόγο του, θα επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, που εκεί πέρα χάνει την εξουσία του. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το όνομα του Χριστού και σώζεται, έχει πια αυτός ο ίδιος εξουσία, σαν να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί όταν λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι παίρνουμε την εξουσία από το Θεό όπως ο Χριστός. Χρησιμοποιώντας όχι τη θυσία μας, χρησιμοποιώντας όχι τον αγιασμό μας και την καθαρότητά μας, αλλά χρησιμοποιώντας το όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή τον αγιασμό του Ιησού Χριστού, χρησιμοποιώντας την καθαρότητα του Ιησού Χριστού, τη νίκη του Ιησού Χριστού εναντίον του διαβόλου. Είναι μια χάρη που κάνει ο Θεός για μας. Όμως είναι και κάτι άλλο, αδελφοί, ότι όπως είπαμε ο Χριστός αγωνίζεται, έτσι και ο διάβολος αγωνίζεται. Άρα λοιπόν η ζωή σου είναι το κέντρο ενός πολέμου πνευματικού. Πόλεμος γίνεται. Πόλεμος σκληρός, αδυσόπιτος. Και τα όπλα που χρησιμοποιεί ο Χριστός είναι τα όπλα της δικαιοσύνης. Τα όπλα που χρησιμοποιεί ο διάβολος είναι τα όπλα της αδικίας και της πανουργίας. Η σωτηρία μας δεν είναι, και ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω έτσι, ούτε η ικανότητά μας, ούτε η δύναμή μας, ούτε καν ο αγιασμός μας. Η σωτηρία μας, αδελφοί αγαπητοί, είναι η πίστη μας. Ο Ιησούς Χριστός λέει, μη φοβάστε στον πόλεμο αυτό που έχετε, εγώ ενίκησα στον πόλεμο αυτό και εσείς θα νικήσετε. Και η νίκη σας από τον κόσμο είναι η πίστη σας. Τι προσπαθεί δηλαδή ο διάβολος να κάνει? Να σου γκρεμίσει την πίστη. Να σε κάνει να πεις δεν υπάρχει Θεός. Να σε κάνει να πεις δεν με αγαπάει ο Θεός. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός. Δεν είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκεί νίκησε. Δεν έχει σημασία αν έπεσες μια φορά, δυο φορές, πολλές φορές. Το βέβαιο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός όσες φορές και να πέσει, συγχωρεί. Το θέμα είναι μην αμφισβητήσεις την αγάπη του Χριστού. Μην αμφισβητήσεις το έλεος του Χριστού. Μην αμφισβητήσεις τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Εκεί είναι η πίστη μας. Και ο Θεός εκεί δοκιμάζει τον άνθρωπο. Εκεί γίνεται ο άνθρωπος δόκιμος. Πού? Στην πίστη. Στη δοκιμασία της πίστης. Και όταν λέει εισέρχεστε σε πολλούς πειρασμούς, να έχετε πολύ χαρά, γιατί είναι ανάγκη να δοκιμαστεί η πίστη σας. Γιατί κανένας αδόκιμος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος σκληρός, αδυσόπιτος, που όμως ευχαριστούμε το Θεό ότι δεν τον κάνουμε εμείς, τον κάνει ο Χριστός για μας από τη στιγμή που πιστεύουμε. Όταν βάλεις μπροστά το Χριστό, ο Χριστός θα κάνει τις μάχες τις δικές σου. Όταν μπεις εσύ μπροστά, ο Χριστός θα είναι κοντά σου να σε βοηθάει, αλλά θα νικηθείς. Δεν μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα βάλει με το διάβολο, αδελφοί. Παρά μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και με το αίμα του Χριστού. Ο διάβολος είναι ναόν πολύ ισχυρότερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατώτερος των αγγέλων, καθώς ο Χριστός σαν Υιός ανθρώπου ήρθε στη γη ο λίγον κατώτερος των αγγέλων, αλλά νίκησε.
Και η νίκη του ποια ήτανε? Η εμπιστοσύνη στον πατέρα. Παρέδωκε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτή ήταν η νίκη του. Δεν πολέμησε αυτός για τον εαυτό του, αλλά άφηνε τον πατέρα του να πολεμάει για αυτόν. Ναι. Αυτός έκανε 2-3 πράγματα απλά που ζητάει και από εμάς ο Θεός. Πρώτον, το θέλημα του Χριστού ήταν ακριβώς το θέλημα του πατρός του. Τα λόγια του Χριστού ήταν ακριβώς τα λόγια του πατρός του. Και τα έργα, έλεγε, δεν κάνω εγώ τα έργα αυτά, πατέρας μου λέει τα κάνω. Του πατέρα μου είναι τα έργα, ο πατέρας μου τα κάνει. Και στο τέλος πριν φύγει, είπε κάτι, αδελφοί αγαπητοί, που μη το ξεχνάμε ποτέ. Σας παρακαλώ ποτέ να μην το ξεχνάμε. Τα έργα που έκανα εγώ και εσείς θα κάνετε. Και περισσότερα θα κάνετε από αυτά που έκανα εγώ. Και τώρα που φεύγω εγώ δεν σας αφήνω ορφανούς. Δεν θα με βλέπετε, είπε στους μαθητάς του. Γιατί θα είμαι στον ουρανό. Αλλά σας συμφέρει να φύγω, γιατί όταν θα φύγω τότε θα στείλω άλλον παράκλητο επί της γης να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος είναι σε αυτή την ευλογημένη και ασφαλή θέση. Να έχει παράκλητο στον ουρανό, να προσεύχεται για αυτόν υπέρ των αμαρτιών αυτού, να βρίσκει χάρη από το Θεό. Αλλά και έχει τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Αυτός είναι ο παράκλητός μας στον ουρανό, που στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περ ημών. Αλλά και επί της γης έχουμε παράκλητο. Πού? Μέσα μας. Αλληλούια. Μέσα μας. Γιατί είμαστε ναός του Θεού, επειδή το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Ο παράκλητος λοιπόν είναι μέσα μας, ο οποίος προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους και υπέρ εκείνων τα οποία εμείς δεν ξέρουμε ούτε πως να προσευχηθούμε ούτε τι να προσευχηθούμε, και προσεύχεται υπέρ των ασθενειών ημών, για όλες τις αδυναμίες μας, για όλες τις ασθενειές μας ο παράκλητος προσεύχεται. Και θέλω να σας πω κάτι, αδερφοί, που είναι μια, τουλάχιστον με συγκλώνησε. Το Σάββατο βράδυ που ήμουν έτσι άρρωστος, πήραμε την Άννα το αυτοκίνητο, πήγαμε κάτω και αισθανόμουν χάλια και προσευχήθηκα. Και με πλήρωσε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Τι να σας πω, όλα αλλάξανε. Είστε μια δροσιά πάνω μου, μια χαρά, μια ειρήνη. Μου έδωσε έναν ύμνο ευχαριστίας μέσα στο αυτοκίνητο. Και λέω, τι θα κάναμε χωρίς τον Παράκλητο? Τι θα κάναμε χωρίς το Πνεύμα το Άγιο? Τι ωραία που το λέει, προσεύχεται υπέρ των ασθενειών ημών. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό, για όλα ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι παντοδύναμος ο Θεός μας, αδελφοί. Όμως ας συνεχίσουμε με τη χάρη του Χριστού το μάθημά μας. Από τα τέσσερα βασίλεια λοιπόν συνεχίζουμε στο 22 εδάφιο της ερμηνείας που ο Θεός δίνει στον αδελφό μας τον Δανιήλ. Το δε ότι συνεθρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουσε ηγερθεί εκ του έθνους τούτου, πλην ουχή κατά την δύναμη αυτού, και εν της εσχά της κερής της βασιλείας αυτών, ότι οι ανομίε θα φτάσουν στο πλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Αυτός λοιπόν είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι από την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα είναι από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένας από τα τέσσερα βασίλεια. Τα τέσσερα βασίλεια, όπως έχουμε πει, είναι η Αίγυπτος, η Συρία, η Ασία και η Ελλάδα, η Μακεδονία, η Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι μια όμορφη διασταύρωση που κάνει ο Λόγος του Θεού μέσα από τα δύο ιστορικά γενεαλογικά δέντρα του Αντίχριστου, ότι θα είναι ένας από τους βασιλείς ή μια χώρα από την συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αλλά και ένας από τους βασιλείς από τη συνέχεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή θα είναι και από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και από την συνέχεια της Ελληνικής Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και μάλιστα ένα από τους τέσσερις επιγόνους. Το μοναδικό κράτος που είναι ταυτόχρονα συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και συνέχεια της Ελληνικής Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι η Ελλάδα. Υπάρχει βέβαια και η Τουρκία, η Ασία δηλαδή, που όμως φαίνεται ότι δεν θα προλάβει,
δεν θα είναι εφικτό να εισέλθει στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να εισέλθει βέβαια, πάλι δεν αλλάζει το πρόγραμμα του Θεού. Αλλά όσο δεν εισέρχεται, είμαστε απολύτως βέβαιοι και ασφαλείς μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η Ελλάδα θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στα τελευταία χρόνια. Ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας. Δεν το έχουμε πει πολλές φορές, δεν καυχόμεθα γι' αυτό, αλλά λυπούμεθα. Όμως η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν έχει καμία σχέση με Αυτόν, ούτε θα Τον γνωρίσει, ούτε θα Τον καταλάβει, ούτε θα Τον εννοήσει, αλλά όταν θα εξελίσσονται όλα αυτά, εμείς θα είμαστε στον αέρα, στο μεσουράνημα, μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θα απολαμβάνουμε τις ευλογίες εκεί με τα καινούργια μας σώματα, μέχρι να ανέβουμε στον ουρανό, στο γάμο του Αρνίου, στο τέλος της εφταετίας. Όμως ας δούμε τώρα το πρόσωπο αυτό, γιατί μας το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Έχει ωραία χαρακτηριστικά, όχι όμορφα καλά δηλαδή, με πλήρη χαρακτηριστικά τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και εν τσεσκά της καιρής της βασιλείας αυτών, των τεσσάρων δηλαδή, πάλι και εδώ δεν βλέπει την Εκκλησία ο αδελφός μας ο Δανιήλ καθόλου, την οικονομία της χάριτος καθόλου, γιατί ο Δανιήλ είναι ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το λαό Ισραήλ. Μίλησε μάλιστα για τον ερχομό του Χριστού στις 69 εβδομάδες και μίλησε και για την 70η εβδομάδα την τελευταία που δόθηκε στο λαό Ισραήλ για να μετανοήσουν επειδή σταύρωσαν τον Χριστό, αφού προηγούμενα πλανηθούν τα πρώτα 3,5 χρόνια. Και θα το δούμε αυτό. Θέλει λοιπόν να εντεσχά της κερίσης βασιλείας αυτών όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, και εδώ είναι ένα όμορφο, πολύ όμορφο σημείο της αρπαγής της Εκκλησίας. Η μοναδική στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία που η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες είναι η στιγμή εκείνη που δεν θα υπάρχει δηλαδή κανένας άνθρωπος σε αγιασμό και καθαρότητα, είναι η στιγμή εκείνη αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί όλοι οι Άγιοι θα έχουν αρπαχθεί στον ουρανό. Είναι η στιγμή που θα είναι το σκοτάδι τέλειο, πλήρες, ολοκληρωτικό. Και τότε θα βρει την ευκαιρία ο Αντίχριστος, ο διάβολος, να ξεσηκώσει τον Αντίχριστο και να του δώσει την εξουσία του για τα επόμενα 7 χρόνια. Θέλει εγερθεί λοιπόν βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός της πανουργίας. Ο βασιλιάς αυτός και ο Αντίχριστος έχει το χαρακτηριστικό του σκληρού ανθρώπου και του πανούργου. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά του διαβόλου. Όπως είπαμε, ο Χριστός μάχεται τις μάχες με τα όπλα της δικαιοσύνης, της αγάπης και της αλήθειας. Τα όπλα του Χριστού είναι το έλεος και η αλήθεια. Το έλεος και η αλήθεια. Τα όπλα του Αντιχρίστου είναι το μίσος, η σκληρότητα και η πανουργία, το ψέμα. Ακριβώς τα αντίθετα. Το έλεος και η αλήθεια ο Χριστός, το ψέμα και η κακία ο Αντίχριστος και ο διάβολος. Η δύναμη σε αυτού θα είναι ισχυρά, όχι όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Βλέπετε ότι θα τον κάνουν βασιλιά. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ισχυρός εξιδίας αυτού δυνάμεως. Ο Ναβουχοδονόσορ ήταν ισχυρός εξιδίας αυτού δυνάμεως. Ο Κέσαρας και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι απαρχείς, ήταν ισχυροί εξιδίας αυτών δυνάμεως. Γιατί ήταν Ρωμαίοι και είχαν ρωμαϊκό στρατό. Ήταν Έλληνας και είχε ελληνικό στρατό. Ο Αντίχριστος θα έχει ισχύ, δύναμη, μεγάλη, αλλά όχι από τη δική του δύναμη. Θα του την παραχωρήσουνε, θα του τη δώσουνε. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που θα αναλάβει αρχηγία η Ελλάδα ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρουμε αυτό, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι Έλληνας. Και θα αφανίζει εξουσίως, εξαισίως. Δηλαδή η πρώτη ενέργειά του είναι να αφανίζει τους εχθρούς του. Και θα τους αφανίζει με τρόπο που δεν θα τον καταλαβαίνουν. Θα ρίχνει τα βάρη σε άλλους. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν χαρακτηριστικό αυτό τότε. Που έβαζε φωτιές ο Νέρονας και έλεγε ότι τις βάζαν οι χριστιανοί. Αλλά και όλων των δικτατόρων. Θα αφανίζει εξουσίως, θα ευωδούται και θα κατορθώνει. Θα έχει την εξουσία από το διάβολο και θα, με την πανουργία του και με την κακία του, ό,τι κάνει θα ευωδούται. Και ό,τι κάνει θα το καταφέρνει. Έτσι θα αφανίζει τους ισχυρούς. Εδώ τώρα είναι μια ωραία ερμηνεία
σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Διαβάζω το 10 εδάφιο, αδελφοί, για να δούμε την ερμηνεία που μας δίνει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. «Και μεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού και έριψε εις την γην μέρος πρώτον εκ της στρατιάς και δεύτερον εκ των αστέρων». Ποια είναι η στρατιά, μας το εξηγεί η ισχυρή της γης. Δηλαδή πολιτική, στρατιωτική, θα αφανίζει και τους ισχυρούς της γης. Και εκ των αστέρων των λαών των Άγιων. Θα αφανίζει δηλαδή και αυτούς οι οποίοι πιστεύουν, ένα παράδειγμα, θα πιστέψουν δηλαδή στο κήρυγμα των δύο προφητών, οι οποίοι για τα πρώτα 3,5 χρόνια θα προφητεύουν και θα λένε μην τον πιστεύετε αυτόν, δεν είναι ο Χριστός, γιατί θα αποκαλύπτεται σαν Μεσσίας στους ανθρώπους και θα τον πιστέψουν το 1/3, όπως λέει παρακάτω το λαό τον Άγιο, τον 1/3, το 1/3 των Ισραηλιτών. Και ας το δούμε αυτό το 1/3, όπως το λέει στο ΙΒ κεφάλαιο σελίδα 1094, γιατί έχει την ίδια φανέρωση και ο Ιωάννης από τον ίδιο Θεό. Θα διαβάσω από το ΙΒ το 3 εδάφιο, από το 12ο κεφάλαιο το 3 εδάφιο, και φάνη άλλο σημείον εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρεν το 3ο των αστέρων του ουρανού και έριψεν εις τη γη. Και στον Δανιήλ εξηγεί ότι εκ των αστέρων αρκετούς που είναι ο λαός ο Άγιος. Δηλαδή θα πλανήσει αυτός και θα αφανίσει εξαισίως τους ισχυρούς που αντιστέκονται και θα πλανήσει και θα αφανίσει και θα καταπατήσει και το 1/3 του λαού Ισραήλ τα πρώτα 3,5 χρόνια. Όπου από εκεί και πέρα πια αρχίζει η σωτηρία του λαού Ισραήλ. Ας συνεχίσουμε λοιπόν στο 25 εδάφιο σελίδα 795 και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευωδούται η απάτη εν τη χειρή αυτού. Ποια θα βασιλεύει, όχι η δικαιοσύνη. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα στην ανθρωπότητα εμπολής βασιλεύει δικαιοσύνη. Γιατί όλες οι αρχές και οι εξουσίες, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι παρακυρίου. Και δεν φορεί μάταια τη μάχαιρα ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός έχει δώσει εξουσία, για να υπερασπίζεται το λαό του Θεού και τη δικαιοσύνη. Τα πράγματα εντελώς θα αλλάξουν στην εφταετία του Αντίχριστου. Η εξουσία πια δεν θα είναι παρακυρίου. Η εξουσία πια που θα εξουσιάζει όλη την ανθρωπότητα θα είναι από τον δράκοντα, από τον διάβολο και τον σατανά. Και δεν θα βασιλεύει πια η δικαιοσύνη, αλλά όπως λέει θα ευωδούται και η απάτη εν τη χειρή αυτού. Η πανουργία και η απάτη θα κυβερνάνε την ανθρωπότητα. Είναι μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή οικονομία. Ξέρετε τις οικονομίες που ο Θεός έχει επιτρέψει στην ανθρωπότητα, τις συνειδήσεως στην αρχή με τον Αδάμ έως τον Νόε, μετά από τον Νόε είναι τις... τα ξεχνάω κιόλας, τέλος πάντων. Μετά είναι από τον Νόε μέχρι την... από τον Νόε μέχρι τον Αβραάμ είναι της πίστεως, από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή είναι της πίστεως, της συνειδήσεως, από τον Νόε λοιπόν είναι της αθωότητος, από τον Αδάμ μέχρι τον Νόε, από τον Νόε της αθωότητος, συνειδήσεως, από τον Νόε μέχρι τον Αβραάμ είναι της δικαιοσύνης, από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή είναι της πίστεως, από τον Μωυσή μέχρι τον Χριστό είναι του νόμου, από τον Χριστό, από την Πεντηκοστή μέχρι την Αρπαγή είναι της οικονομίας της χάριτος, και τώρα μπαίνουμε σε μια τρομακτική οικονομία, την οικονομία της εφταετίας που είναι η οικονομία της κρίσης, η οικονομία του Αντίχριστου, η οικονομία που έχει απόλυτη εξουσία ο διάβολος, απόλυτη εξουσία, αλλά και μέσα από αυτή την οικονομία ο Θεός θα κάνει μεγάλη σωτηρία, ο όχλος πολύς θα σωθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και θέλει μεγαλυνθεί εν την καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς και θέλει σηκωθεί κατά το άρχοντος των αρχόντων. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι η υπερηφάνεια του. Βλέποντας ότι τα καταφέρνει όλα με την βοήθεια του διαβόλου, θα μεγαλύνει τον εαυτό του. Και τόσο πολύ που θα τα βάλει και εναντίον του Θεού, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Και να αποκαλυφθεί ο ίδιος ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εκεί πια
ο λαός Ισραήλ θα εννοήσει όταν δει να κάθεται στο ναό του Σολομώντος και να λέει τον εαυτό του Θεό, θα εννοήσουν ότι αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως, είναι ο, όπως λέει ο Δανιήλ, είναι ο Αντίχριστος πια, και ο λαός Ισραήλ θα μετανοήσει μαζικά. Θα έχει πνεύμα χάριτος και οικεσιών ο Θεός στο λαό Ισραήλ και θα σωθεί ο λαός Ισραήλ. Βέβαια, ο διωγμός που θα υποστεί ο λαός Ισραήλ, αλλά και κάθε ένας που θα πιστεί τελικά στο κήρυγμα, το οποίο κήρυγμα, αδελφοί, θα γίνεται από τους αγγέλους πια. Άγγελοι θα βγαίνουν στον ουρανό και θα φωνάζουν, είναι τρομακτική αυτή η οικονομία. Άγγελοι θα πετάνε στον ουρανό και θα λένε, μη βάλετε το χάραγμα. Αυτός είναι ο Αντίχριστος, όποιος βάλει το χάραγμα πάει στην απώλεια. Και οι άνθρωποι πια θα χωριστούν τέλεια. Οι μεν θα πάρουν την απόφαση να πεθάνουν για να πάνε στη βασιλεία των ουρανών, οι άλλοι θα πάρουν την απόφαση να λατρεύουν τα δαιμόνια. Πια θα υπάρχει επίσημη λατρεία των δαιμονίων, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, ξέρετε. Μου είπαν ότι στην τηλεόραση, δεν το είδα εγώ βέβαια, αλλά πιστεύω ότι μου είπαν αλήθεια, στην τηλεόραση εμφανίστηκαν σατανιστές, οι οποίοι είπαν, εμείς δεν σκοτώνουμε, λέει, απλώς θυσιάζουμε. Είναι μια θρησκεία. Θυσιάζουμε και προσευχόμαστε και οι παρουσιαστές λέγανε, πράγματι, λέει, αυτοί δεν σκοτώνουν, έχουμε ανοίξει θρησκεία, λέει, μπορεί να προσκυνούει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Είναι πράγματα απίστευτα, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει. Ο Θεός να μας φυλάξει. Τελευταία είχαν έρθει στην Ελλάδα, λέει, είχαν κάνει το παγκόσμιο συνέδριό τους σατανιστές. Στο τέλος θα γίνει ο μέγας αυτός χωρισμός. Οι άνθρωποι που θα μείνουν κάτω ή θα πάρουν την απόφαση να πεθάνουν για να πάνε στη βασιλεία των ουρανών, και πολλοί θα πάρουν αυτή την απόφαση, ο όχλος μέγας από κάθε φυλή, έθνος, χρώμα, μέχρι και οι υπόλοιποι όλοι θα στραφούν και θα προσκυνήσουν τα δαιμόνια επισήμως πια και τον Αντίχριστο. Θα λατρεύουν την εικόνα του, θα λατρεύουν τον διάβολο. Όμως ο θρίαβος του ασεβούς, λέει η Γραφή, είναι βραχυχρόνιος και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων πλην θέλει συντριφθεί ανευχηρός. Και να δούμε και τη συντριβή ανευχηρός, όπως την είχε αποκαλύψει ο Θεός τον Αβγοδονόσορα και την εξήγησε στον Δανιήλ. Αν θέλετε να το δούμε στη σελίδα 787, είναι πάρα πολύ όμορφη η περιγραφή αυτή. Σε το εδάφιο 44 από το κεφάλαιο το 3, το 2ο του επίσης βιβλίου του Δανιήλ. Και εν εκείνες τις ημέρες των βασιλέων εκείνων, των 10, δηλαδή της αυτοκρατορίας του Αντίχριστου πια, θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλεία, ήτης εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει σε άλλων λαών, θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα ταύτα στας βασιλείας, αυτή δεν θέλει διαμένει στους αιώνας. Καθώς είδες ότι απεκόπει λίθος εκ του όρους άνευ χειρών και κατεσυνέτριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστό εις τον βασιλέα οτιδήποτε θέλει γίνει με τα ταύτα, και το και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Ένας λίθος θα κοπεί από το όρος του Κυρίου και θα πέσει επάνω στην εικόνα του που έδειξε ο Θεός στον Αβγοδονόσορα, που τα πόδια της ήταν από σίδηρο και από πυλό, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συνετρίβει και δεν θα συντριβεί με ανθρώπινη δύναμη κανένας άνθρωπος, αδελφοί, να το προσέξουμε αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει το διάβολο. Κανένας. Όλοι μαζί, κανένας στην πανουργία του, κανένας στην κακία του. Μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό είναι βέβαιο, μόνο ο Χριστός σώζει. Αλλά ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου. Και να το προσέξουμε, όταν λέμε ότι ο Χριστός θα συντρίψει και συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου και θα συντρίψει την αυτοκρατορία του Αντίχριστου και του διαβόλου, μιλάμε για τον Υιόν του ανθρώπου, όχι ο Θεός, ο Χριστός, ο Θεός. Γιατί αυτό δεν θα ήταν δίκαιο, γιατί είναι σαφές ότι ο Θεός μπορεί να συντρίψει τον διάβολο. Το δίκαιο στη δικαιοσύνη του Θεού είναι ο άνθρωπος να συντρίψει τον διάβολο. Και ο άνθρωπος ήταν ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού
ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Χριστόν Ιησού, εδόθη το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα στα κλείνει παν γονή επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων. Όμως και αυτός ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς τη νίκη του τη χρωστάει στον Πατέρα. Τι λέει? Όταν υποτάξει ο Πατέρας τα πάντα κάτω από τον Χριστό, βλέπετε το έργο, θα υποτάξει τα πάντα κάτω από τον Χριστό, τότε και όταν λέει τα πάντα εξαιρεί τον υποτάξαντα. Δεν θα υποταχθεί και ο Θεός κάτω από τον Χριστό. Όταν υποτάξει τα πάντα κάτω από τον Χριστό, τότε και ο Χριστός θα πάει και θα τα βάλει όλα κάτω από το θρόνο του Θεού, και αυτός θα υποταχθεί στον Θεό, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και θα γίνουν τα πάντα εν πάση ο Θεός. Σήμερα τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός στην Εκκλησία Του. Είναι δύο παρομοιώσεις θαυμαστές. Στην Κορινθίους δεν θα το πούμε, αλλά άλλη φορά ίσως θα το πούμε. Στην Κορινθίους λέει ότι όταν υποτάξει τα πάντα ο Θεός κάτω από τα πόδια του Χριστού, ο Χριστός θα υποτάξει τα πάντα κάτω από το Θεό και θα γίνουν τα πάντα εν πάση ο Θεός. Στην Εκκλησία όμως, στην Κολοσσαΐς, αν θέλετε κάποια στιγμή θα το δείτε, Κολοσσαΐς, αν θυμάμαι καλά, γάμα 9, όταν μιλάει για την Εκκλησία του Χριστού, λέει τα πάντα εν πάση στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο Χριστός, ο κυβερνών τα πάντα και βρισκόμενος στα πάντα, πάνω απ' όλα, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Γιατί εμείς όλοι είμαστε υποτεταγμένοι στο Χριστό. Δεν είμαστε υποτεταγμένοι, δεν έχουμε ενδιάμεσο κανέναν, δεν είμαστε υποτεταγμένοι σε κανέναν άλλον άνθρωπο ή πρόσωπο. Είμαστε όλοι υποτεταγμένοι στο Χριστό και τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Τώρα όμως, στο τέλος των αιώνων, όταν ο Θεός υποτάξει τα πάντα κάτω από τον Χριστό, ο Χριστός θα πάει να τα παραδώσει όλα και θα γίνουν τα πάντα εν πάση ο Θεός. Αλληλούια. Τον διάβολο λοιπόν και τον αντίχριστο δεν μπορεί να τον νικήσει άνθρωπος, παρά μόνο αυτός που έχει την εξουσία να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και αυτός είναι μόνο Ιησούς Χριστός. Σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και τώρα θα την ξανασυντρίψει, στέλνοντας στη γέννα του πυρός τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη και δένοντας το διάβολο στην Άβυσσο 1000 χρόνια. Για λίγο θα ελευθερωθεί, θα ξανασηκωθεί εναντίον του βασιλέως των βασιλέων και εκεί πια θα είναι το τέλος του, γιατί αυτόν και όλους τους αγγέλους του, αλλά και όλους όσους επλάνησε, θα τους στείλει ο Ιησούς Χριστός στην αιώνια απώλεια, στη γέννα του πυρός, και τότε θα η Εκκλησία του Χριστού, όλοι οι πιστοί Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, θα είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου εις τους αιώνες των αιώνων. Αδελφοί, είμαστε μακάριοι, γιατί τα μάτια μας βλέπουν πράγματα θαυμαστά, και δεν τα βλέπουμε τώρα προφητικά, αλλά τα βλέπουμε πράγματα τα οποία έχουν ήδη γίνει. Δεν τα βλέπουμε πράγματα που θα γίνουνε, τα βλέπουμε και από αυτά, αλλά βλέπουμε τα περισσότερα όσα μας γράφει ο Λόγος του Θεού έχουν ήδη γίνει. Ήδη γίνει. Θαυμαστό. Και κάτι άλλο ακόμη που είναι επίσης θαυμαστό, ο ναός Σολομώντος χρειάστηκε ακριβώς 46 χρόνια για να οικοδομηθεί. Το θαυμαστό είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποκτήσει το νόμισμά της και να γίνει ένα, γιατί αυτή τη στιγμή το νόμισμα είναι ένα, είμαστε ένα κράτος, από εδώ και πέρα λεπτομέρειες υπολείπονται, χρειάστηκαν ακριβώς 46 χρόνια. Και όπως ο Χριστός περπάτησε τότε βασιλιάς στο ναό του κύριος στο ναό του Σολομώντος, έτσι και ο Αντίχριστος τώρα θα περπατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τρομακτική η μίμηση του διαβόλου για να πλανήσει τους ανθρώπους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι πολύ παρηγορητικό, όπως είπαμε και συνέχεια θα λέμε, γιατί όπως καταστρέφει ο Χριστός τα έργα του διαβόλου και τελικά εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού στην ανθρωπότητα, κατά τον ίδιο τρόπο, με τα πάσης βεβαιότητος, ο Χριστός καταστρέφει τα έργα του διαβόλου στη ζωή μας
και θα ολοκληρωθεί, αδελφοί, το σχέδιο του Θεού. Θα πάμε στον ουρανό. Θα πάμε στον ουρανό. Θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, είναι βέβαιον. Γιατί ο Χριστός θα μας παραλάβει. Ο Χριστός θα ετοιμάσει την Εκκλησία Του. Μην βλέπετε τις αδυναμίες μας, τις πτώσεις μας, τα λάθη μας. Να βλέπουμε στη μετάνοια, αδελφοί. Από τη στιγμή που παίρνουμε την απόφαση να μετανοούμε, να ταπεινωνόμεθα και να επιστρέφουμε στο Θεό, η νίκη ανήκει στο Χριστό. Στην αρπαγή της Εκκλησίας θα λάβουμε μέρος μετά πάσης βεβαιότητος. Δεν θα λείψεις, μόνο πρόσεχε να μετανοείς. Να μην αφήνουμε στην καρδιά μας τίποτα που να μιένει. Ο Χριστός αυτό μας φωνάζει, την καρδιά σου δώσ' μου, παιδί μου, η καρδιά σου να είναι καθαρή. Πρόσεξε, αγαπάς όλους τους αδελφούς? Πολύ κρίσιμο σημείο. Έχεις εναντίον κανενός κάτι? Αυτό είναι που μας απασχολεί. Υπάρχει ανομία και παράβαση στη ζωή σου? Αν δεν μπορείς, αν δεν έχεις καταλάβει, μη φοβάσαι. Όταν όμως το αποκαλύψει ο Θεός, γιατί θα σου αποκαλύψει το λάθος, τότε τρέξε να μετανοήσεις. Αν δεν μπορείς, μη φοβάσαι. Όταν όμως ο Χριστός θα σου δώσει τη δύναμη, τρέξε να μετανοήσεις. Την άγνοια, την αδυναμία μας, μη τη φοβόμαστε. Τις πτώσεις μας, μη τις φοβόμαστε. Δεν είναι να πέφτουμε, έτσι, μην πάμε αλλού τώρα. Δεν είναι να πέφτουμε, αλλά να είμαστε βέβαιοι μέσα στην ψυχή μας. Από τη στιγμή που θέλουμε να πάμε στον ουρανό, ο Κύριος θα μας πάει. Και πιστεύω ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, αδελφοί? Θέλουμε. Γιατί ας πω, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Εδώ θέλω, εγώ θέλω, και το ξέρω ότι όλοι μας, σαν παράδειγμα φέρνω τον εαυτό μου, δύο πράγματα θέλω. Να είναι ο Θεός μαζί μου εδώ στη γη και εκείνη την ημέρα να έρθει να μας παραλάβει. Τι άλλο να θέλω? Σας ρωτάω, τι άλλο να θέλουμε? Και αν προσθέσουμε και ένα τρίτο που επίσης είναι βασικό, είναι να μας χρησιμοποιεί και στο έργο του ο Θεός. Να εργαζόμαστε για τη δόξα Του, να εργαζόμαστε για... στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, στην υπηρεσία της Εκκλησίας, στην υπηρεσία των αδελφών μας, ώστε να εισέλθουμε και να εισέλθουμε πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φοβού, μόνο πίστευε, αδελφέ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Χριστός θα νικήσει. Και αν νικήσει ο Χριστός, θα νικήσουμε και εμείς. Αμήν, Κύριε.